αλλιώς είχαμε σκεφτεί. Ζωή κι αλλιώς μας βγήκες. Σεριάνησες το πρωινό κι ως που να έρθει το δειλινό. Από την άλλη βγήκες και μας μας αφήσες εδώ στο καφενείο να ρίχνουμε στα ζάρια ασωδείο. Και μας μας αφήσες εδώ με τους βαλέδες να ψάχνουμε το μέλλον στους καφέδες. Στηρίξαμε τις ελπίδες μας πάνω στον κύριο Μίκη. Έτασέ μας και έτασέ μας. Να πάει αύριο ο Χριστοδούλου, τον Κασουνίδη, να μείνει ο Ολυμπιακός πρώτη κατηγορία. Έτασέ μας φούρτους παξωματιά. Άγωνα σου πω Σταυράκι μου, έχουμε σοβαρότερες ασχολίες τώρα. Έχουμε το προσεχές συνέδριο μας το μεγάλο. Εν και μπορούμε να ασχολούμε θα με τα ποδοσφαιρικά. Α, συλληπιτήρια σε κανεί. Να τα κάνετε μάτσες όπως τα έκαμε το Δίκο προχτές στη Λέμεσο. Να το κάνουμε το Δίκο στη Λέμεσο. Πολλά καλά πια. Και πρόεδρο ευκάλαμε και αντιπρόεδρο και μάλιστα δίμετρο. Να σωσιάσει η κατάσταση. Εκτός αυτού εμείς είμαι θα περισσότερο οργανωμένοι. Είμαι θα και η κυβέρνηση. Δεν θα έχουμε αυτήν την αταξία που είχε το Δίκο. Άντε ρε παιδιά, παρετάτε με ούτε, παρετάτε με. Από πολλέ, από πολλέ, από πολλέ. Με χειοδική, από πολλέ. Με χειοδική. Εγώ είχε λόγο. Να το χτυπήσω, να χωρείτε έτσι τα μέρα. Εντάξει. Μαμαρί, ακάτσιν, ζακάτσιν, ακουρτάλια. Όπου παίζει ο Ολυμπιακός, θα σε παίρνει ο κόκκο. Τούτοι αελίστε ρε τα εκεί ξέρουν τα που τα πέρσι. Έμπειρατε, ας δω το χάρτη. Ο νέος Πρωθυπουργός των Εργατικών της Αγγλίας θα σχηματίσει η κυβέρνηση. Οι νέες διαθέσεις μπορεί να οδηγήσουν ακόμα τι είναι πάλι, βρε. Γιατί λέω στην εργατικούς κυβέρνηση των εργατικών. Αφού είναι εργατική. Δηλαδή. Τραβούν κούσπο. Κόκο μου, όχι τραβούν κούσπο, όχι τραβούν κούσπο. Σιγά να μας πεις ότι τραβούν για μαξούι τώρα. Ας σου εξηγήσω, Τάκη μου, εγώ. Δεν σημαίνω μου εργατικούς, διότι είναι εργατικοί σαν εμάς τον λαό τον Ολυμπιακό. Α, σαν εσάς εργατικοί, γιατί σαν εσένα, ρε Σταυγέ. Ναι ρε, Τάκη, σαν εμένα, ρε. Σιγά μας. Δηλαδή, αν ήταν σαν εσάς, δηλαδή έπρεπε να σας λαλούν... Οχνιάριδες! Μπράβο ρε Κόκο, έπιασε το λόγο εστόμα μου. Ρε Κόκο, κοίταξε ρε, φίλο μόχο ρε. Έτσι κάνουν οι φίλοι ρε. Εγώ είμαι οχνιάρι ρε. Ε, τι είσαι δηλαδή. Κοίταξε άνθρωπο που έχω για φίλο κύριε Μίκη. Να μου πεις εμέναν το κοπού είναι τώρα, α? Άκου να σου πω Κόκο, για να καταλάβεις, για να ξέρεις μάλλον, ο Σταύρος δεν είναι τεμπέτς. Θέτσου κύριε Μίκη, πέμπους το. Άκου ρε ο Κνιάρης, είναι πολύ κακός κόκος του ο κόκος κύριε Μίκη. Ε, τι είσαι ρε Σταυρή, ε? Είμαι άεργο ρε κουμπάρε. Σταύρο μου, όχι άεργος, όχι άεργος. Ανεργός, ναι. Ανεργός. Άνεργος, άνεργος, άνεργος. Δηλαδή στην Αγγλία έχουν πιο κομμάτα τους εργατικούς και τους άνεργους. Θα μου δείξεις το άνθρωπο. Όχι ρε Φλάξ, όχι ρε Φλάξ. Στην Αγγλία έχουμε δύο κόμματα, των συντηρητικών και των εργατικών. Το συντηρητικό γιατί βάλουν τους συντηρητικά για να μην χαλούν. Ναι, όπως τα πόλη μου. Όχι, όχι, όχι. Έλα, δεν κανέναν καλό μέσα μέσα. Φεύκει του δηλαδή. Κύριε λέει. Καλημέρα! Καλημέρα, Κρυστάκη μου, κάνουμε έναν καφέ, μάνα. Έφτασε! Όχι, να σου πω, εσύ το κομματήρο, ξέρω, πήγαμε. Όχι, ρε, πιο δάμε να κάτσω ξεκουραστώ λίγο, κουραστήκα πολλά. Έφτασε! Κρυστιά μου, είναι πολλά κουραστική υπόθεση το μαλλί. Είναι γεγονός ότι πρέπει να είναι πολύ κουραστική δουλειά το μαλλί, Κόκο. Να ρωτήσω με τον κύριο Μίκη. Τι να ρωτήσεις, Κόκο? Λέω, είναι πολύ κουραστική υπόθεση το μαλλί. Τι να σου πω, Κόκο, τι να σου πω, είσαι σαχλός, σου πέφτει πολύ λίγο. Όχι, να μου πεις, κύριε Μίκη, είναι η μάμα σου που σε χτενίζει.
αστεία μου. Ξέρω γιατί γελάς εσύ. Γιατί? Διότι δεν σου έδωσα το ρόλο στην ταινία μου και προτίμησα τη Sharon Stone. Χαράμι της, της ξεβράκω της. Α, ξεβράκω την τώρα. Ευχαριστώ, Τάκη μου. Κύριε Μίχη. Άντε πάλι. Εσύ που ξέρεις καμπόσα. Ναι. Πες μου τούτος ο Τόνι Μπλε. Έβαλε την βουργόντιον τον Ρόμπι Χουκ. Παναγία. Κουκ, βρε. Κουκ. Ρόμπιν Κουκ. Ναι, Ρόμπιν Κουκ, ναι, το Ρόμπιν Κουκ, ναι. Εντός που είδαν τον κλειδί της προάλλης, έτσι. Ω, ω, ω. Βλέπω τίποτα δεν σου διαφεύγει. Όλα τα θυμάσαι εσύ. Θυμούμαι, καλό, θυμούμαι. Εντός που είπαν του κλειδί για την περιτροπή. Μπράβο, μπράβο. Εκ περιτροπής πρόεδρος και πρωθυπουργός από την πλειοψηφία. Δηλαδή, Ελληνοκύπριος. Και πρωθυπουργός και πρόεδρος και ο κυβέρνηση, γιατί. Έλα κι μου, όπως σας τελάμε, ο πρωθυπουργός κυβερνά και ο πρόεδρος το ρίπαρε λάθος. Σε κάνουμε δούτσι πάτα. Ράβες. Πάτα. Ναι. Γιατί εμείς να κάνουμε πάτα εκ περιτροπής, γιατί. Μια του Κοκύπριου και μια του Ελληνοκύπριου. Ακριβώς. Καλά, στην Αγγλία έχουν πρόεδρο. Όχι, Τάκη μου, όχι. Στην Αγγλία έχουν βασίλισσα ή βασιλιά. Βασιλιά! Σωρισμένο να μείνει. Καλά, γιατί δεν το κάνουμε και εδώ μέσα έτσι και να φέρουμε ένα βασιλιά. Να σου πω, Τάκη μου, ο τελευταίος βασιλιάς που ήρθε στην Κύπρο ήρθε για να παντρευτεί την Κρίστια. Σε ποια φυλακή. Δεν μπορούμε να φέρουμε ένα άλλο διέσαι. Πού να τον έβρουμε, ρε Τάκη. Με η Ελλάδα έχει βασιλιά. Με η Τουρκία έχει βασιλιά. Να φέρουν που την Αγγλία. Να πούν κύριοι, επειδή υπάρχει πρόβλημα με την περιτροπή προεδρία, να φέρουν έναν πρίγκιπα που την Αγγλία, ο οποίος θα είναι βασιλιάς της Κύπρου. Και να του κάνουν πάτα όλοι. Ναι, ναι, ναι. Και για να ονειρεύονται οι κομμότριες της Κύπρου έναν βασιλόπουλο. Κύριε Μίγκε, να σου ολούσω, α! Κοίταξε, ρε παιδί μου, τόσο νουν οι Εγγλέζοι και να μην το σκεφτούν τούτο. Αν μεν αντρεύονταν, ήταν να το κάνουν και τούτο. Πάντως δεν αποκλείεται. Όταν περάσει ο νόμος... Καλημέρα σας, κύριε. Τάκης, Τάκη Σβηστός. Γλάμμα. Μα, συγγνώμη, κάπου σε ξέρω εσέναν. Δεν είσαι ο φίλος του Ανδρέα Πηγιάνγκου, αγαπητός... Ο Κυριάκος Κάπα Κυριάκου. Α, Κυριάκος Κάπα Κυριάκου. Τι γίνεται, ρε. Μια χαρά, κύριε Σταύρο. Πώς τα πάει. Καλά, κύριε Κυριάκο Κάπα Κυριάκου. Εντάξει, Μόγκο. Εντάξει, ρε, Κυριάκο. Να μου εσπερμάτες ασφάλειες. Τώρα επαρέδεισαι από τις ασφάλειες. Δούλεψε ένα φεγγάρι. Ιστορία, δεν ξέρω, πρέπει να το θυμάσαι. Ούλος ο κόσμος έδουλεψε να φεγγάρει μπαστορί. Τώρα δουλεύω ταχυδρόμους. Είναι κουραστική η δουλειά των ταχυδρομιών, κύριε Κυριάκο Καπά Κυριάκο. Είναι κουραστική, κύριε Σταυρό, αλλά σε ένα μήνα... Παρετώ. Παρετάς. Δεν το φαίνεται, δεν τα δουλειά να κάνεις. Πιζίνες. Πιζίνες. Πιέτα και φέρα έναν καφέ του ανθρώπου. Επιτέλει. Πήγα να δούμε, δεν τα πιζίνε. Χρηματιστήριο. Χρηματιστήριο. Yes. Αγόρασα μετοχές. Κοίταξε σύμπτωση. Κι εγώ πρόσφατα αγόρασα μετοχές στη νέα δημόσια εταιρεία από ΕΛ και Ζιβανάρης. Νομίζω είναι και λίμιτε εδώ, δεν κάνω λάθος. Μετοχές, τι πράγμα είναι το τώρα που πάρει. Ακού να δεις. Αρτηρήσα μου 5.000 λίρες. Παρτηρίζα σου 5.000 λίρες. Λίες για να αγοράσεις οτιδήποτε, πολλές για να τις φάεις. Πολλές. Πολλές για να τις φάεις. Πολλές, τέλος πάντων. Τι κάνω το λοιπόν. Κάνω τις 5.000 λίρες που μου αρτηρίζαν και αγοράζω με το κέρδος στο χρηματιστήρι. Κύριε Κυριακό, εις ποιαν εταιρεία της. Άκου είναι που ρωτά ο κύριος Μίκης Κόκο. Σε ποιαν εταιρεία. Ναι ρε Κυριακό, σε ποιαν εταιρεία. Δεν άκουσα. Inter-African. Inter-African. Μα θέλεις να πεις ότι εμπήκαν και οι Inter-African στο χρηματιστήριο της Κύπρου. Αλλή μόνο, κύριε Μίκη.
είναι μία από τις πιο ανθούσες εταιρείες. Ήταν τον καιρό που αποφάσισε ο Αρχιεπίσκοπος με τον Γαλακταρκώτη να αγοράζουν μετοχές. Αμέσως η κυβέρνηση βγάλει νόμον και λαλεί τέτοιου είδους συναλλαγές μόνον εις το χρηματιστήριο θα γίνονται. Σοβαρά, αυτό δεν το εγνώριζα. Εγώ παρακολουθώ μόνο τις εταιρείες σακόλα γι' αυτόν. Εμένα ψιθύρισε μου το ένας φίλος, λαλί μου, ρε παλά, δε ξύπνα, ρε λαλί μου. Άμπα στα ριάλια, έχεις ριάλια φυλάμενα, να πάρεις να αγοράσεις τώρα, αλλά λόγω, μα είναι τα πράγματα να αγοράσω, ρε. Λαλί μου, μετοχές του χρηματιστηρίου, τη Ιντερ Αφρικα, λαλί μου, δούλευκες τους τόσα χρόνια. Δεν ξέρω, ρε, να θυμάσαι που δούλευκα στην Ιντερ Αφρικα. Θυμούμε, ρε, Κυριάκο, κάπα, Κυριάκο, θυμούμε. Μάλιστα. Ξιάνουν τέτοιοι πράγματα, ρε, να χάσουμε το φως μας τότε. Λοιπόν, τι έγινε με τις μετοχές, παρακάτω, ναι. Ένα μπορεί να γίνει, κύριε Μίκη. Περιμένω ότι σε μια εβδομάδα θα τριπλασιαστεί η αξία της μετοχής. Να τριπλασιαστεί. Μάλιστα. Μισό λεπτό, ρε κουμπάρε, 3-5-15. Δηλαδή εσύ θα έχεις 15.000 λίρες. Καλό. Αυτές είναι μπίζινες. Όχι κατέρουμε και εμείς να ζήσουμε που το μαλλί. Είδες. Το όνομα σου, Δεσποσίνη. Κρίστια Χρήστο, έχω τα κομματήρια δαμέ δίπλα, κύριε. Εγώ, Κυριάκος Κάπα Κυριάκου. Α, χαίρα πολύ, κύριε Κυριάκο Κάπα Κυριάκου. Παρομοίως, δεν περάσω καμιά ημέρα που το κομματήριο να τα πούμε. Μα δεν μπορεί να σε κάνω. Ας τον ίσω τώρα που είναι βαστά 15.000 λίρες. Άλιστα, κύριε. 15.000 λίρες. Όχι σαν εμάς τα κορόιδα που γυρεύκουμε δουλειά, κύριε Κόκο. Ζήσε με το μεροκάματο. Πάτε. Δεν μου λες, αγαπητέ κύριε Κυριάκου, εάν έχετε υπόψη σας, υπάρχουν ακόμη μετοχές της Ιντερ Αφρικαν διαθέσιμες προς αγοράν. Ορίστε, άκουσε λόγος, άκουσε λόγος. Σοχεία ρε, κοκοσία, ερώτησε κάτι ο κύριος Μίγερ, έχουν πάρει. Πέ μας κύριε Κυριάκο, καπά Κυριάκου, υπάρχουν ακόμα στην Ιντερ Αφρικαν μετοχές διαθέσιμες. Δεν ξέρω, εγώ πέντε πρέπει να ρωτήσω πρώτα. Να ρωτήσεις, έχουν πάρει. Να ρωτήσεις, δεν μπορεί να ρωτήσεις τώρα. Ένα λεπτόσιο. Ένα λεπτό, μα πιάω εγώ έναν τηλέφωνο την Αγγέλα. Μα ποια είναι η Αγγέλα, ρε κύριε. Η Αγγέλα. Ναι. Γραμματέας του χρηματιστή μου, ρε. Άρα, ρε, κομπαρά, έστω να τηλεφωνήσει τώρα. Ερώτησα. Αλλό. Κόρη Αγγέλα, ο κύριος Κολοκασίδης. Εννοίγαμε. Καλά, για ξέρεις. Πε μου, εμείναν τίποτε με μετοχές της Ιντερ Αφρικαν διαθέσιμες. Εν ξέρεις, να κοιτάξεις, ναι, να μου πες. Καμάντες για όμα Παναγία μου ρε κοπέζια Παναγία μου. Κάτι μπορεί να πρέπει. Μπράβο, ακούγα δεις, φύλαξε μου τέτοια γιατί έχω κάτι φίλους που θέλουν να αγοράσουν. Ναι. Πόσες? 10.000 λιρών. 10.000. Ναι, καλά. Πριν δεν ζω και συνειδητοποιάμε, άντε γεια σου. Εμείνα 10.000 λιρών κοπέλια. Λοιπόν, αν ενδιαφέρεστε, αύριο είναι να βγουν στον τελάβι στο χρηματιστήριο. Αύριο να πάρει, δεν προλαβαίνουμε. Μα κύριε Μίκη, συγγνώμη, εγώ πρέπει να πάω. Έχω σε μια φάουσα γράμματα να παραδώσω. Λοιπόν, κοπέλια, εξηγηθήκαμε. Ναι, ανέβρετε τα ριάλια, ειδοποιάτε με. Λοιπόν, έλα σου δώσω την κάρτα μου, κύριε Μίκη. Ναι. Κράτα την κάρτα μου. Ναι. Και πιάνει με έναν τηλέφωνο όπω θέλετε. Βεβαίως. Λοιπόν, κύριε Μίκη, Σταυρή, Κρίστια. Κόκο, είπαμε τα... Παρακαλώ, γεια! Παρακαλώ, παρακαλώ! Ω, μαμί, ω, μαμί, μαμί, μπλου, ω, μαμί, μπλου. Λαγί, πού είναι οι υπόλοιποι? Επειδή αναφέρουν τα ριάλια, κύριε μη. Α, μα αργούν πάντως, πρέπει μέχρι αύριο να έχουμε μαζέψει το κεφάλαιο. Εγώ πάντως ύβρατα. Ύβρεστα, πού τα ύβρες? Φίλα, κάτι ριάλια για το γάμο. Το γάμο. Εάν προκύψει. Α, και πόσα βρήκες? 2.000 λίρες, κύριε Μίκη, έτσι. 2.000 λίρες. Μπράβο, βρετάκι. Ακριβώς κι εγώ το ίδιο ποσό βρήκα. Μου τα έδωσε η μάμα μου. 2.000 λίρες. Καλημέρα. Άρχισες. Εντάξει, κύριε Μίκη, έπρεπε να ζάχαρη πέσει το νερό. Έφερες τα λεφτά. Αλίμονο. Όσο είμαι ο μάστρος. Να του μάστρε δουλεύκος όπως το σύλλον. Έχεις κανέναν παράπονο? Ποτέ κοκό μου παράπονο που λέω σου, λαρί μου. Ένα κοκό παράπονο που λέω σου. Θα δω, ως αύριο να μου ετοιμάσεις 20.000 λίρες. Θα σου δω 20.000 λίρες. Τι θα δικάμε, ρε κοκό, λαρί μου. Λαλό του, α, να μέσα σε κοφτή τα μπασκά μου. Διάλμωξα μου, διασιόρ. Να σου όκω, λαρί μου, να σου όκω, αλλά είναι τέλος εξοπλάς.
Να του μάστρε, εγώ είμαι όπως το στρούφο. Βρέξει, σονίσει, είμαι πάνω στο τιμόνι. Δουλεύω σου και σήμερα και αύριο και του χρόνου και του άλλου χρόνου. Είναι. Αν δεν μπορεί να σα εξοφλήσω, κόφτη που το μεροκάμα. Εντάξει, ρε κοκκούλα, λοιπόν. Τώρα που σου κλούει. Και βγάλει από την πούγκα του μια ματσάνη κοσάλιδα. Μετρά μου 100, διάμουτα, πάρτα, ευχαριστώ, φέρτα να το πούντε. Ορίστε, κύριε Μίκο. κράτησε τα μέχρι να έρθουν κι άλλοι. Α, έρχεται και η Κρίστια. Καλημέρα σας, κύριε συνέτερη. Καλώς την Κρίστια μας. Κύριε Μίκη, να, εδώ έχω ολόκληρο το ποσό. Κράτησε τα, αγάπη μου. Τάκη, ναι. Φέρ μου μία αγκόλα απ' έναν έφο ναι. για να ετοιμάσω τα συμβόλαια. Έρχεται. Ναι. Τα συμφωνητικά. Μπράβο, κύριε Μίκη. Λοιπόν, Άντε, ρε Τάκη. Έρχεται, έρχεται. Τώρα να το... Έλα, κύριε Μίκη. Λοιπόν. 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 Η κάτωθη υπογεγραμμένη συστήνουν συνεταιρισμόν δια να παίξουν τα λεφτά τους στο χρηματιστήριο και εάν κερδίσουν εκέρδισαν, εάν όμως χάσουν, έχασαν. Εάν. Ναι, χρηματιστήριο είναι αυτό, έτσι είναι η business. Το συνολικό, κεφάλαιο ανέρχεται εις τας 10.000 λίρας Κύπρου, προερχόμενων αναλυτικά από τους κάτωθη Μίκης Θεοχαρίδης. Μίκης Θεοχαρίδης, να βάλω και την 2.000 λίρες, να βάλω και την υπογραφή μου. Εντάξει. Ωραία. Τάκης Βιστός. Τώρα να γράψω το όνομά σου. Τάκης Βιστός. Άλλες δύο. Έλα... Δύο χιλιάδες λίρες. Μάλιστα. Μετρημένες, έτσι. Ναι, όχι, με τρεις χιλιάδες. Έλα, βάλ' την υπογραφή σου εδώ. Κύριε Μίκη, μπορώ να βάλω τη δαχτυλιά μου. Βάλεις τη δαχτυλιά σου. Τέλος πάντων. Έλα, μια στιγμή. Βάλε μου, δαμέ, ναι. Θα σου κάνω ένα σταυρούδι, δαμέ. Και φτύσ' του καλά για να φανεί. Ναι. Όχι, έτσι πάμε να... Έκαμε στις αλές, κυρούλα, ρε. Όχι να μας φτύσει. Για να γράψει καλά, μου. Έγραψε, έχεις δίκιο, ναι. Κοκό, δεν υπογράψεις εσύ. Γράψεις το όνομα μου, κύριε Μίκη. Ναι. Εντάξει. Κόκος, Νάστα, 2.000 λίρες. 2.000 λίρες. Εφού αναφέρεται να παίρνω ότι ανά 2.000... Έτσι, κόμως χιλιάζε εννοώ. Ήα μου ρε Κόκο, με συζητάσατε κύριε Μίκη. Να γράψω. Άγκαι μου. Μάλιστα... Άντε να υπογράψω κι εγώ κύριε Μίκη. Ναι, χρησιμορίστε. Καλό. Χριστία. Χριστού. Χριστία. Χριστού. Δαμε. Ποντο, δαμε που βάλω το χι. Ναι. Να βάλει και τα ριάλια μου, κύριε Μίκη. Έτα μου, ναι. Ναι, ξέρεις κύριε Μίκη, είχα αυτά τα λεφτά για να κάνω έτσι ανακαίνιση στο κομμωτήριο μου, ένα νέο design. Εν πειράζει όμως που να κερδίσουμε, κάνω την ανακαίνιση, θα κάνω έναν υπερσύγχρονο κομμωτήριο. Aesthetically correct. Αισθητικά ορθών. Υπέροχα, ναι, ναι. Λοιπόν, Σταύρο. Ναι, μα ο Σταυρής πού μπορεί. Παναία μου, μα το Σταυρή μου να καρτερούμε τώρα, κατάλαβα, θα πάει πού ποτέ. Όχι, μπορεί, είναι καλό μου, βέλουμε ο Σταυρής, στα ραντεβού δεν είναι εντάξει. Σιγάρες, Βιστέ, που ξέρεις εσύ καλύτερα από μένα, αν είναι εντάξει στα ραντεβού το Σταυρής. Ρε, παιδιά, εντάξει, δυσκολεύτηκε είναι ο άνθρωπος, μπορεί να δυσκολεύτηκε να βρεις και όσοι γυαλίες. Το χρηματιστήριο τι το θέλει, α? Ακούλα, ακούλα, τούμπα, ουλα, ουλα, τα παούλα. Τούμπα, τούμπα. Να πού βάζει τα βρει, α, να πού... Τούμπα, τούμπα! Ο κύριος είναι κάποιος για τον οποίο σου μιλούν πολλά συχνά τελευταίο, ρε Τάκη. Τούμπα, Τάκη, τούμπα!
του, ναι, που λέει, μιλάς μου πολλά, δεν τούτο. Ναι, ρε. Ποιος είναι η Στεφή, δώσ' με ένα κλειδί, ρε. Ας πω εγώ κλειδί, ρε. Ας θυμάσαι που έπαιζα χαρκιά πριν λίγες ημέρες στον καφενέ και... ένα θόρες κοινό που έπαιζα και στο τέλος έπαιρες με και ποιος άλλο αχρή του. Ήμουν ρε Στεφή. Ρωστό. Ενώ άλλος σου αυτός, ε! Είναι άνθρωπε! Είναι το δέντησες! Ούλα, 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 τούμπα, του τσούμπα, του τσούμπα! Τούμπα, τούμπα! Τρίμα, ρε! Καλημερίζω το συνεταιρισμό! Καλημέρα! Καλώς στο Σταύρο! Σταυράκι, άργησες. Καταρχήν, έφερες τις 2.000 λίρες που αποτελούν το ποσοστό το δικό σου για το χρηματιστήριο. Μα τούτο είναι το πρόβλημα, κύριε Βίγη. Αξίζω 2.000 λίρες εγώ, δηλαδή. Εσύ? Όχι εγώ, ο άλλος μου αυτός, ο αυτός που είναι απ' έξω. Πώς δηλαδή? Κύριε Μίκη, δεν μας είχες πει ότι έφυγε ο Φιλιππινέζος της μάμας σου? Ο Φιλιππινέζος της μάμας μου? Α, ναι, βέβαια, ναι, βεβαίως έφυγε. Καλό, το παλιόπαιδο. Πιάσ' τον τούτον, κύριε Μίκη. Είναι πρώτο πράγμα, δηλαδή, δεν ξέρει να σκουπίζει, να πλυντίσκει, να σιδερώνει, να καθαρίζει, να μαϊρεύει, να που θέλεις να κάνει. Σοβαρά? Μα τότε αλλάζει το πράγμα. Ναι. Να τηλεφωνήσω της μάμας μου, να δω αν την ενδιαφέρει. Ναι, hello, μάμα. Ναι, ο Μίκης είμαι, μάμα, από το φορετό. Ναι, μου έφερε ο Σταύρος έναν αντικαταστάτη για τον Φιλιππινέζο που μας έφυγε. Πώς, ναι, βέβαια. Φαίνεται καλό παιδί. Εν κοίτα τον εγώ. Ναι. Πώς? Σ' αρέσουν οι μελαχρινοί? Πάρ' με εμέναν, κύριε Μίκη. Dark skin. Πάψε, βλάκα, πάψε. Ναι, μαμά, ναι. Βεβαίως. Ξέρει και να σιδερώνει, να πλένει, να μαγειρεύει. Ναι. Ορίστε. Μην άκουσε. Μασάζ. Μια στιγμή. Σταύρο, μήπως αυτός το παιδί που έχεις φέρει ο μελαχρινός ξέρει και από μασάζ? Να το ρωτήσω μισό λεπτό, κύριε. Τάτσα, χούφτα! Χούφτα, τάτσα, κουλουκουλού! Κουλουκουλού! Εντάξει, κύριε Μίκη, ξέρει. Ξέρει, ναι, μάμα. Ναι. Ξέρει και από μασάζ, ναι. Ωραία, ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας κάνει. Δεν θα στοιχίσει και πολλά, είναι μεγάλη ευκαιρία. Special offer, ναι. Μόνο 2.000 λίρες δια 5 χρόνια. Ως προκαταβολή δηλαδή, κύριε Μίκη. Ναι, βεβαίως, ως προκαταβολή. Ναι, οκ, μαμά, πάντως είναι μεγάλη ευκαιρία. Ναι, ναι, τιμή ευκαιρίας. Θα σου στείλω το Σταύρο να σου το φέρει. Το Σταύρο, ναι, θα έρθει το Σταύρο. Εντάξει, μαμά μου. Άντε, μαμά μου. Άντε, au revoir. Εντάξει, έγινε. Κύριε Μίκη, ναι. Πάντως φαίνεται εργατικός. Εργατικός? Θέλω να πω, είναι συντηρητικός. Μα είδες τον, είδες τον Τάκη, είδες τον Τάκη. Παναγία μου, ρε μάνη φάνηκε να ακούμε ο Κυριάκος καπά Κυριάκο. Κάτε ρε Κυριάκο, άντε μάνα μου. Sorry ρε παιδιά, είχα πολλά γράμματα να παράδωσω σήμερα. Φως, νερό, τηλέφωνο. Ναι, έχεις δίκιο ο δεσπός είναι η Κριστία. Λοιπόν, άντε, αν είσαστε έτοιμοι, πάμε στο χρηματιστήριο. Θα έχουμε τα κύριε Κυριάκο, καπά Κυριάκο. Τι περιμένεις. Ρε Τάκη, αν έρθει καμιά πελάτησα για τα μαλλιά της πέτης, δεν ευκαιρώ, είμαι στο χρηματιστήριο. Μην έχει γένια, κόρη, μην έχει γένια. Κουρεύκω την εγώ. Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Μίκη. Καλώς την καλονή μας. Thank you κύριε Μίκη. Έχετε κανένα νέο από το χρηματιστήριο? Όχι ακόμα, απλώς περιμένουμε να αυξηθούν οι μετοχές στο 300% και αμέσως θα δώσουμε εντολή να πωληθούν οι μετοχές έτσι ώστε να τριπλασιάσουμε τα λεφτά μας. Αχ, τι ωραία. Τάκη, άνοιξε την τηλεόραση μάνα. Πες κύριε Μίκη. Ανοίξω, να δούμε. Ναι, ανοίξω. Ναι. Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ποσοστό μεταβολής ονομαστικών αξιών. Ακέλ Limited, πτώση 0,3%. Δύση Κεσία, πτώση 0,4%. Δίκο και Ιός, καμία μεταβολή. ΕΔΕΚ ΕΠΕ, καμία μεταβολή. Ενωμένοι Δημοκράτες και σύζυγος, άνοδος
1%. Η γενική πτώση των μετοχών παρατηρήθηκε στο χρηματιστήριο Κύπρου. Την σημαντικότερη πτώση σημείωσαν οι τιμές της Inter African. Αναστάτωση στο χρηματιστηριακό κόσμο της νήσου. Τι συμβαίνει, αυτό είναι καταστροφή. Τριπλασάσαμε τα λεφτά μας, κύριε Μίκη. Πάψε ρε λυθή. Δηλαδή, όλες τις μετοχές μόνον η Αντρούλα ανέβηκε. Αφού είναι αγοράζει ο Αρχιεπισκόπος. Κοίταξε κατάσταση, κύριε. Κύριοι και Κρίστια, δυστυχώς επτωχεύσαμε. Αλλιώς είχαμε σκεφτεί ζωή κι αλλιώς μας βγήκες. Σεριάνισες στο πρωινό κι ώσπου να'ρθει το δειλινό. Από την άλλη βγήκες και μας αφήσες εδώ στο καφενείο να ρίχνουμε στα ζάρια άσοδιο. Και μας αφήσες εδώ με τους βαλέδες να ψάχνουμε το μέλλον στους καφέδες.